Αναστάτωση προκαλούν στην Καβάλα οι πληροφορίες και οι φήμες ότι οι χίλιοι πρόσφυγες που μεταφέρονται τη Δευτέρα από τη Μόρια της Λέσβου στη Νέα Καβάλα του Κιλκής έχουν ως τελικό προορισμό την Καβάλα και το πρώην στρατόπεδο Σμακοπούλου, όπου αναμένεται να εγκατασταθούν σε 20 μέρες από τώρα, όταν ολοκληρωθούν δηλαδή οι εργασίες επέκτασης του ΚΑΜΠ. Όπως μετέφερε ο δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης στην εκπομπή αναλυτής του Ένα Channel, δεν αποκλείεται όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εντός του στρατοπέδου Σμακοπούλου οι χίλιοι και περίπου πρόσφυγες από τη Νέα Καβάλα να μεταφερθούν στην Καβάλα. Να μην αγνοούν τις τοπικές κοινωνίες και να φέρνουν ξαφνικά τους πρόσφυγες. Πρέπει κανονικά να ενημερώνουμε τους δημάρχους για να ξέρουμε, γιατί εμένα μπορεί να μου τη δώσει σε εισαγωγικά και να πάω τα απορριμματοφόρα και να τα κλείσω. Όλα αυτά τη στιγμή που αναμένεται αύξηση των προσφυγικών ροών το επόμενο χρονικό διάστημα μετά από ανακοινώσεις από τουρκικής πλευράς. Οι επιθέσεις στο Ιντλίμπ ίσως προκαλέσουν νέο κύμα προσφύγων προς την Ευρώπη. Η δική του απάντηση έδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Δένδιας προς τον Τούρκο πρέσβη, τονίζοντας τα εξής. Η ελληνική κυβέρνηση εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία. Υπενθυμίζουμε τις υποχρεώσεις της Τουρκίας στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες μια ανησυχητική. Όχι μόνο τις τελευταίες μέρες, πιστεύω τους δύο τελευταίους μήνες, μια ανησυχητική αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα μας και ιδίως προς τα νησιά. Αυτό το οποίο μου προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση, η σκοπή της Τουρκίας είναι γνωστή, πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτού του θέματος, δηλαδή του να ανοίγει τη στρόφιγγα προκειμένου περισσότεροι μετανάστες και πρόσφυγες να διέρχονται στην Ευρώπη. Πιέζει λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να πετύχει αυτά τα οποία θέλει στο θέμα της βίζας ή στη χρηματοδότησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα σαν Έλληνα είναι, εντάξει, στα νησιά υπάρχει ένα ζήτημα, είναι κοντά τα παράλια κλπ. Πώς γίνεται όμως τα σύνορά μας στον Εύρο να παραμένουν αφύλακτα, πώς γίνεται από τον Εύρο να εισέρχονται κάθε μέρα εκατοντάδες λάθρομετανάστες. Το σίγουρο είναι ότι αποδεικνύεται ότι δεν έχουν κανένα πρόγραμμα, καμιά μεθόδευση, κανένα σχέδιο για το τι θα κάνουν με αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα που ταλανίζει την Ελλάδα επί χρόνια και την Ευρώπη ολόκληρη. Και το μόνο που έχουν να πούνε είναι να κάνουν κριτική στις προηγούμενες τακτικές και κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπίζουν αυτό το πολύ σοβαρό και υπαρκτό πρόβλημα. Μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές και περιμένουμε να δούμε το σχέδιό τους. Την ίδια ώρα, κατάλογο με 15 στρατόπεδα που μπορούν να φιλοξενήσουν πρόσφυγες κατέθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και μέσα σε αυτά φαίνεται πως είναι και το στρατόπεδο Σταυρούπολης της Ξάνθης. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι προς το παρόν ο Δήμαρχος Ξάνθης διαψεύδει την έλευση προσφύγων και μεταναστών στο συγκεκριμένο στρατόπεδο, ενώ για το συγκεκριμένο θέμα ο πρώην Υπουργός Αλέξανδρος Κοντός προχώρησε σε δημοσίευση ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας τα εξής. Ανάστατη είναι η κάτοικη της ακριτικής Σταυρούπολης, μιας από τις πιο όμορφες περιοχές της χώρας μας, καθώς και η κοινωνία της Ξάνθης για την πιθανή δημιουργία hot spot στο πρώην στρατόπεδο Αναλογίδη. Θέλω να πιστεύω ότι η σημερινή κυβέρνηση θα δει με την ανάλογη ευαισθησία το θέμα της φημολογούμενης λειτουργίας hot spot στο στρατόπεδο Αναλογίδη και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας και ο κοινωνικός ιστός Σταυρούπολης.